Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σαούλης. Είμαστε στην αγωνιστική του Γκαζέτα, πρώτη εκπομπή μαζί με τον Ιβέα Μεν. Θα είμαστε εδώ μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής. Καλεσμένος μας σήμερα ο Μιχάλης Σαμπάς, αρχισυντάκτης του Gazeta.gr. Γεια σου, Αντώνη. Θα συζητάμε τρεις κατηγορίες κάθε εβδομάδα: η ενδεκάδα της αγωνιστικής, η στιγμή της αγωνιστικής και το φυσικά τον MVP της αγωνιστικής. Μέχρι να αναλύσουμε τρεις κατηγορίες, μπαίνετε στο site της Superliga, ψηφίζετε Ιβέα Μεν Best Goal και Ιβέα Μεν Player of the Month. Ενδεκάδα της αγωνιστικής, σύστημα πάντα 4-4-2. Εγώ σου λέω τους παίχτες, εσύ μου λες συμφωνείς, διαφωνείς ή για ποιο λόγο μπήκες στην ενδεκάδα. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον τερματοφύλακα, Κουέστα από τον Άρη, Λάρισα Άρης 0-0. Λάρισα Άρης 0-0, ο Κουέστα είχε πολύ καλή εμφάνιση, είχε θετικές επεμβάσεις, νομίζω είναι το νούμερο 1. Δεν σου λέει κάποιο άλλο δηλαδή την αγωνιστική. Αν δεν είχε φάει τον γκολ ο Μπάρκας, θα έλεγα και Μπάρκα. Έκανε καλές επεμβάσεις στην Τούμπα, αλλά νομίζω ο Κουέστα κράτησε το 0. Το σημαντικό είναι το τερματοφύλακα είναι αυτό. Οπότε πάμε με Κουέστα. Λοιπόν, δεξί μπακ, τρεις επιλογές. Μπαξεβανίδης, Γκάλο, Γιώχανσον. Επέλεξα Μπαξεβανίδη γιατί έχει τον γκολ. Και μας δίνει πάσα και για το αριστερό μπακ, γιατί σπάνια βλέπουμε σε αγωνιστική να σκοράρουν δύο μπακ, και δεξί και αριστερό. Ινσούα Παναθηναϊκός. Είχε καιρό να σκοράρει ο Ινσούα. Έβαλε και αυτός ωραίο γκολ. Ινσούα. Στόπερ. Τώρα εδώ μπορεί να έχουμε και αρκετές αντιρρήσεις. Εδώ είχε γενικά στόπερ, νομίζω αυτή η αγωνιστική είχε πολλούς. Για πες, να δούμε αν συμφωνήσαμε. Βαρέλα νομίζω είναι ο ένας. Βαρέλα, πιστεύω αυτό θα φέρει αντίρρηση. Τον έχω βάλει το Βαρέλα στην δεκάδα. Γιατί είναι σε δύο φάσεις πολύ συζητήσιμες. Αλλά εν τέλει είναι ουσιαστικά κοψίματα. Οπότε είναι αυτός που κρατάει και βοηθάει τον Πάουκ στο 0. Βαρέλα ο ένας. Και δύο για μένα, Δελιζήσεις. Πάλι στο Λάρισα Άρης 0-0. Και Γούτα είχα εγώ στο μυαλό μου. Και Γούτα, έχεις δίκιο. Αλλά Δελιζήσεις, ναι, επίσης. Δελιζήσεις γιατί μου έχει μείνει το τάκνη στο 87. Ναι, ήταν, που κόβει εκεί πέρα και κρατάει το 0. Όλο το μάτσι είναι εκεί. Πάμε στα χαφάκια. Λοιπόν, δεξιά Βαλμπουενά. Εντάξει, Βαλμπουενά δεν νομίζω να ψάχνει για δεύτερο τρίτο. Συνεχίζω με Δόνι. Εντάξει, έβαλε και τον γκολ. Είχε και λίγο συνέστημα όλο αυτό που έγινε με τον πατέρα του. Οπότε το ψάχνε και καιρό τον γκολ. Έχει ακούσει και διάφορα. Πάω αριστερά πριν πάω στον άλλον κεντρικό χαφ. Επίσης μπορεί να φέρει αντιρρήσεις γιατί όντως δεν ήταν καλός. Αλλά θα σου πω για τους λόγους που τον οποίο τον βάλαμε στην 11. Βιερίνη αριστερό χαφ. Δεν ήταν καλός. Ναι. Αλλά κερδίζει το πέναλτι. Καταλυτικός. Και εκτελεί το πέναλτι. Καταλυτικός. Και ουσιαστικά σε ένα μάτς ντέρμπι, πάω ΚΑΕΚ 1-0. Αν τα έχει κάνει το έκρινε αυτό, οπότε εντάξει, δεν μπορεί να λείπει κιόλας. Κλείνουμε τα χαφ με Μουνάφο. Γιατί? Τρίπολη. Τρίπολη. Ουσιαστικά δεν φαίνεται κάπου στα γκολ, αλλά το παιδί έχει κάνει τρομερά βρωμική δουλειά. Λοιπόν, δύο επιθετικοί. Πριν το συζητάγαμε. Ένα ψάχνουμε. Ναι, ένα ψάχνουμε, αλλά πριν το συζητάγαμε, βρήκε τον έναν, οκ, okay, όλοι θα τον βρούνε. Και τον άλλον, μάλλον τον έχασε. Λοιπόν, πες τον έναν. Το ένα είναι ο Ελαραμπή. Προφανώς. Τρία γκολ, hat-trick. 13 γκολ έχει φτάσει ήδη στο πρωτάθλημα. 13 γκολ, πρώτο σκόρερ. Πρώτο σκόρερ, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και ο δεύτερος επιθετικός, εσύ είπες Μπαράλες για τα δύο πέναλτι, αλλά εγώ έβαλα Γιακουμάκη. Γκολ στο 94. Γιακουμάκη, εγώ δεν τον έβαζα. Δεν τον έβαζε. Για συναισθηματικούς λόγους. Σε πλήγωσε στο Αγρίνιο. Πάρα πολύ πλήγωσε. Συνεχίζουμε δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Δείχνω τρεις φωτογραφίες στον εκάστοτε καλεσμένο μας. Σήμερα είναι ο Μιχάλης. Αποφασίζουμε ποια θα είναι η στιγμή της αγωνιστικής. Λοιπόν, ξεκινάω. Πρώτη φωτογραφία από Λαμία Ολυμπιακός. Βαλμπουενά selfie με πιτσιρίκο. Γιατί την έβαλα? Γιατί είναι στο ίδιο ύψος ο πιτσιρίκος μαζί με τον Βαλμπουενά. Μήπως ο πιτσιρίκος είναι λίγο πιο πάνω. Ίσως είναι λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω. Γι' αυτό την έβαλα. Απλά ο πιτσιρίκος μπορεί να μην βγάζει τόσο assist. Όχι σίγουρα τόσο assist. Την έβαλα. Ξέρουμε το ύψος του Βαλμπουενά. Στην πορεία. Δεν τον κρίνουμε γι' αυτό, αλλά δεν παιχταράς ο άνθρωπος. Αλλά είχε ξεχωριστό, ήταν κλικ της αγωνιστικής. Τρομερή φωτό. Δεύτερη φωτογραφία, επίσης πολύ σημαντική, πολύ δυνατή. Χρήστος Δόνης βάζει τον γκολ και αγκαλιάζει τον πατέρα Γιώργο Δόνη. Αυτή είναι δυνατή φωτογραφία γιατί υπάρχει background, ρε παιδί μου. Δηλαδή όλη τη χρονιά, δικαίως, αδίκως, άκουσαν πολλά και ο καθένας ξεχωριστά και ως δίδυμο. Τρίτη φωτογραφία από ντέρμπι, πάω ΚΑΕ και πρέπει να βάλουμε μία. Είναι μια ωραία φωτογραφία γιατί είναι μια αγκαλιά που δεν την περίμενα εγώ προσωπικά. Είναι Μπάρκας με Βιερίνια μετά το τέλος του αγώνα. Που δεν είναι ότι είναι και γνωστή από την εθνική ομάδα και οπότε μου κάνει αρκετά μεγάλη εντύπωση. Καλή εντύπωση. Ούτε του είχε κάποια μεγάλη επέμβαση, ίσως. Όχι. Εντάξει, είναι μια καλή φωτογραφία. Καλό είναι γενικά μετά από τα ντέρμπι και τα όσα γίνονται τελευταία να υπάρχουν και τέτοιες φωτογραφίες. Λοιπόν, από τις τρεις, ποια κρατάς? Για μένα είναι το οικογένεια Δόνη. Αυτή είναι η ωραία φωτογραφία. Η στιγμή της αγωνιστικής, λοιπόν, η αγκαλιά. Για μένα η αγκαλιά του γιου πατέρα. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής φυσικά.
Και εντάξει, εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά διλήμματα για αυτή την αγωνιστική. Εκκλησία κλέβουμε. Κλέβουμε νομίζω. Εκκλησία. Δηλαδή όλοι θα συμφωνήσουν. Δεν είναι από ντέρμπι, είναι ο Γιουσούφ Ελ Αραμπί. Χατ-τρικ. Εντάξει, δεν ψάχνουμε εδώ τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που είπαμε και στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ δεν υπήρχε ο παίχτης που ξεχώρισε, που έκανε μεγάλη διαφορά. Εδώ είναι ο Ελ Αραμπί. Γιατί ξεκλειδώνει και τον Ολυμπιακό σε μια δύσκολη αγωνιστική με τη λογική ότι και στην Ξάνθη και στο Βόλο μπλόκαρε, δηλαδή σε επαρχίες. Οπότε το γεγονός ότι πέρασε τόσο άνετα από τη Λαμία με δικά τον γκολ, νομίζω δικαίως παίρνει τον τίτλο του πολυτιμότερου. Οπότε MVP της αγωνιστικής, Γιουσούφ Ελ Αραμπί. Αυτό ήταν για την αγωνιστική. Ραντεβού στο τέλος της επόμενης αγωνιστικής. Μέχρι τότε ψηφίζετε στο site της Super League Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.